Άρα, αντί να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, θα σας ευχαριστήσω που είστε εδώ περιμένοντας τον Κοντό. Εννοώ Μπέκετ, περιμένοντας τον Κοντό. Άρα, γιατί θα μιλήσουμε για την ΑΟΣ και είναι μια καλή προετοιμασία με αυτά που είδαμε και με τον Βασίλη που παρουσίασε και αυτά που είδα τώρα και με τον κύριο Γιώργο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μια υλοποίηση από αυτά που μπορούμε να δούμε. Πολύ συχνά σε θέματα καινοτομίας αναρωτιόμαστε και λέμε αν είχαμε περισσότερα λεφτά θα κάναμε κάτι άλλο. Εγώ επειδή ασχολούμαι με αυτούς τους τομείς βλέπω ότι πολύ συχνά έχουν αρκετά λεφτά για να ασχοληθούν με κάτι άλλο, δεν το κάνουν. Γιατί υπάρχει και το συντηρητικό πλαίσιο της νοημοσύνης. Άρα θα σας μιλήσω για την ΑΟΣ, που είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο. Βέβαια είναι επίκαιρο από το 1982, άρα καταλαβαίνετε πόσο επίκαιρο είναι. Συνειδητοποιήσαμε βέβαια τότε ότι ήταν καλό το νέο δίκαιο της θάλασσας, γιατί εξασφάλιζε στην Ελλάδα νέα δεδομένα, επειδή μιλάμε για μια χώρα που έχει όχι μόνο ναυτιλία αλλά πολλά νησιά και η δομή της επιτρέπει μια πολύ καλή αξιοποίηση των δεδομένων της ΑΟΣ. Ξέρετε ότι η ΑΟΣ προωθεί τα νησιά εκ φύσης πολύ περισσότερο από πριν, το 82, σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα και μπήκαμε σιγά σιγά σε μια διαδικασία, όπως ξέρετε, πάνω κάτω ανακάλυψαν όλοι οι Έλληνες στην ΑΟΣ το 2012, όταν η ΑΟΣ μπήκε στον πολιτικό χώρο. Άρα και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί από το 82 έως το 2012 δεν μιλούσε κανένα κόμμα για την ΑΟΣ και ξαφνικά το 2012 είχαμε 5 κόμματα που μιλούσαν για την ΑΟΣ. Δεν έχει σημασία αν ήταν θετικά, αρνητικά, σε ποιο επίπεδο ήταν και ποια ταχύτητα, αλλά μιλούσαν. Καταλήξαμε το 2013 να κάνουμε μια σύμβαση με την PGS και να κάνουμε έρευνες σε όλη την ελληνική ΑΟΣ, ειδικά στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί πολλοί από εμάς θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είχαμε μάλιστα και πολιτικούς, ειδικούς, έτσι λένε, των υδρογοναθράκων που μας έλεγαν ότι πριν δεν είχε τίποτα και ξαφνικά οι υδρογονάδες εμφανίστηκαν. Βέβαια, η πολιτική αυτή δεν εξαφανίστηκε. Ενώ θα μπορούσαν άνετα. Άρα, όταν βλέπετε τώρα τα θαλάσσια οικόπεδα πάνω στην οθόνη που γεννήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου του 2014, ήταν μια υλοποίηση από ένα όραμα. Πρώτον, έχουμε μια οριοθέτηση από την πλευρά της Ιταλίας και της Λιβύης και της Αλβανίας μονομερός μέσω του τότε Υπουργού κ. Μανιάτη. Μετά βγάλαμε τα 20 θαλάσσια οικόπεδα. Επειδή τα ξέρετε και νομίζω ότι είναι καλό το timing, όλα όταν βγάλαμε τα οικόπεδα το Νοέμβριο, μετά αποφασίσαμε να έχουμε εκλογές. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα και δεν έχει καμία σχέση με την Κύπρο, τότε προσπάθησαν να τα αλλάξουν όλα. Π.χ. να ακυρώσουν τον διαγωνισμό. Μετά ανακάλυψαν, λόγω νομικών συμβούλων, ότι ο διαγωνισμός δεν ακυρώνεται γιατί είναι ευρωπαϊκός. Άρα έκαναν 2 μήνες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι είχαμε μόνο 3 υποψηφιότητες, στο θαλάσσιο οικόπεδο 1, 2 και 10. Το 2 ήταν το πιο ενδιαφέρον για λόγους επιστημονικούς, τεχνικούς, αλλά και για την υποψηφιότητα, εφόσον είχαμε την Total, την Edison και τα ελληνικά πετρέλαια μαζί στο θαλάσσιο οικόπεδο 2. Παρόλο που μπορεί να μην το πήρατε είδηση, αυτό το οικόπεδο έχει, εντός αγωγικών, τελειώσει όσο αφορά το διαδικαστικό, εφόσον κάναμε τη συμφωνία και πέρασε από τη Βουλή. Αυτό είναι πάλι ενδιαφέρον, γιατί όταν έχετε ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε αυτό που προβλέπει η ΑΟΣ, περνάνε τα νομοσχέδια, αλλά δεν τα μαθαίνει ο κόσμος. Άρα, ενώ θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί έγινε, είναι πάνω κάτω οι ειδικοί που είναι χαρούμενοι, οι άλλοι δεν το ξέρουν. Θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, να φτιάχναμε τη γέφυρα Ρίο Αντίριο κρυφά.
Γιατί αυτό γίνεται εδώ πάνω κάτω. Άρα στη συνέχεια κάναμε έναν δεύτερο γύρο αδειοδότησης, γιατί είχαμε μόνο τρεις. Έχουμε πάρει το παράδειγμα της Κύπρου για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Η Κύπρος όταν είχε βγάλει τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία είναι σταθερά, είχε βγάλει μόνο το θαλάσσιο οικόπεδο 12, είχε 4 εταιρείες. Όταν έβγαλε τα άλλα θαλάσσια οικόπεδα, είχε 33 εταιρείες που ήταν υποψήφιες με 15 κοινοπραξίες. Ενώ εμείς είχαμε τα ελληνικά πετρέλαια, την Total και την Edison. Για 20 θαλάσσια οικόπεδα. Αν αναρωτιέστε μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλης αξίας η δική μας ΑΟΣ, είναι απλώς να θυμάστε πότε έγιναν οι εκλογές. Αλλά δεν έχει σχέση με την ΑΟΣ, έχει σχέση με αυτούς που ζουν πάνω από την ΑΟΣ και μερικές φορές δίπλα από την ΑΟΣ χωρίς να ξέρουν ότι έχουν ΑΟΣ. Άρα σε αυτό εδώ, σαν εικόνα, βλέπετε κάτι καλύτερο. Θα μπορούσα να σας πω ότι αυτά που λέω τώρα είμαστε για τα δεδομένα της Κύπρου σαν να ήμασταν λίγο πριν το 2004. Βλέπετε, ας πούμε, από την πλευρά της Κύπρου, κανένας τώρα δεν λέει ότι η Κύπρος δεν έχει φυσικό αέριο, φυσικά, εφόσον βρήκαμε το κοίτασμα Αφροδίτη το 2011, το κοίτασμα Καλυψό το 2018 και το κοίτασμα Γλαύκος το 2019. Βέβαια υπάρχουν πάντα Έλληνες ισιτοπάδες που αναρωτιούνται αν θα κάνουμε κάτι με αυτό. Εκτός βέβαια από τον Βασίλη. Άντε και τον Γιώργο. Λοιπόν, λέω γιατί αυτό. Γιατί ενώ έρχεται αυτή η πληροφόρηση, δεν το βλέπουμε. Οι εταιρείες που είναι στην Κύπρο τώρα είναι η Exxon Mobil για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 μαζί με την Qatar Petroleum. Άρα υπενθυμίζω απλώς ότι η Exxon Mobil, επειδή θα είναι υποψήφια και σε εμάς, είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο και το λέω γιατί μιλήσαμε και πριν για το brain training. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι Έλληνες λένε εγώ θα πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό και πάνε σε μια εταιρεία που έρχεται στην Ελλάδα. Και φανταστείτε, ας πούμε, κάποιος από την Πελοπόννησο ή την Κρήτη να πάει στο εξωτερικό στην Exxon Mobil και να μάθει ότι όλη η δραστηριότητά του για 25 χρόνια θα είναι νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης. Όχι, να τα λέμε. Εντάξει, αυτά θα γίνουν. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι Αμερικανοί το ξέρουν πριν από τους Έλληνες. Γιατί αυτοί θα είναι πάνω στην πλατφόρμα. Άρα, έχουμε βέβαια την Total, την γαλλική εταιρεία. Έχουμε την Eni, την ιταλική εταιρεία. Άμα κοιτάξετε, τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου έχουμε γεμίσει συμφωνίες στο 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και απλώς σας υπενθυμίζω ότι το 2004 όταν μιλούσε για φυσικό αέριο ο Τάσος Παπαδόπουλος του έλεγαν οι αντίπαλοι του που θα είναι η μεταγενέστερη πρόεδρε της Κύπρου ότι ήταν μόνο για τις εκλογές και ότι δεν υπάρχει τίποτα. Έχει ενδιαφέρον όταν κατηγορείται κάποιον και στη συνέχεια συνεχίζεται το έργο του για το έργο του που κατηγορούσατε. Στα ελληνικά δεδομένα έχουμε κάνει τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Βλέπετε, ας πούμε, ότι έχουμε μια θαλάσσια περιοχή. Αν πρέπει να διευκρινίσω. Όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα λέγαμε θαλάσσια οικόπεδα. Μετά υπήρχε μια τεράστια αλλαγή ριζοσπαστική. Τώρα λέγονται θαλάσσιες περιοχές. Σας το λέω για να μην χαθείτε στη μετάφραση και να ρωτιέστε αν η περιοχή έχει σχέση με τα οικόπεδα. Είναι το ίδιο, αλλά είναι άλλο λεξιλόγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε βγάλει θαλάσσια οικόπεδα, τρία, αλλά από το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν τα βγάλαμε εμείς, ενώ μας έλεγαν ότι δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ελληνική ΑΟΣ, είναι οι ξένες εταιρείες που μας ζήτησαν να τα βγάλουμε. Και δεν θα βάλετε κανένα οικόπεδο στην περιοχή. Το πιο ωραίο είναι ότι επειδή η Ελλάδα έχει μια καινοτομία σε αυτό το τομέα και αυτό είναι μια απόλυτη ειλικρίνεια, μπορούμε να αλλάξουμε τα μεγέθη και το πλήθος των οικοπαίδων για κάθε διαγωνισμό. Άρα τι έκαναν, είναι συγκεκριμένα η Exxon Mobil, η Total και τα ελληνικά πετρέλαια, με ένα ποσοστό 40-40-20 μεταξύ τους, που διεκδίκησαν
την περιοχή που είναι δυτικά Κρήτης, νοτιοδυτικά Κρήτης. Τώρα θα μου πείτε, αφού είναι κάτω από την Πελοπόννησο, γιατί λέγεται δυτικά Κρήτης? Είναι η αρμοδιότητα του Υπουργού. Άρα όπως είναι από την Κρήτη, είναι δυτικά Κρήτης. Σιγά σιγά θα είναι, φαντάζομαι, δυτικά Πελοποννήσου ή Μεσσηνίας. Όταν το βλέπετε δίπλα από την Κρήτη, έχουμε δύο θαλάσσια οικόπεδα τα οποία είναι τεράστια. Πόσο τεράστια είναι? 20.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το καθένα, δηλαδή το καθένα έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου. Άρα μιλάμε για 2 εκατομμύρια στρέμματα. Εντάξει. Στην ιστορία του ελληνισμού δεν είχαμε ποτέ τέτοια πρόσβαση στη θάλασσα. Ακόμα και ο Θουκυδίδης δεν είχε ιδέα ποιες είναι οι ικανότητες της θάλασσας σε σχέση με το τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς. Το λέω για να το χαρούν και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Άρα έχουμε 3 θαλάσσια οικόπεδα. Το άλλο, τελικά υπογράψαμε συμφωνία με την Repsol και τα ελληνικά πετρέλαια. Εδώ είναι το παράδειγμα της υπόθεσης, είναι ότι είμαστε τώρα σε φάση να υπογράψουμε και για τα 2 επόμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά επειδή έπρεπε να γίνει στο τέλος του καλοκαιριού, θα είναι στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά δεν θα είναι οι ίδιες υπογραφές. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Είναι ότι όλες αυτές οι εταιρείες που είναι υποψήφιες είναι όλες στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την περίοδο. Άρα με αυτούς υπογράφουμε, ενώ μερικοί θα ήθελαν να πούμε να μην είμαστε ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο, ούτε στο άλλο άλλο. Το λέω εδώ επειδή είμαστε στη Μακεδονία, γιατί προσέχω ότι όλοι λένε χαιρόμαστε που είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι να υπενθυμίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι στη Μακεδονία. Γιατί μερικές φορές λέμε ότι είναι στην κεντρική, στην ανατολική, αλλά είναι και απλώς στη Μακεδονία. Δεν είναι. Όλοι οι ειδικοί το ξέρουν. Απλώς πρέπει να το διαφημίσουμε από τώρα για να μπορούμε να κάνουμε διάφορες κινήσεις που πάνε από τις κινήσεις έως την ακύρωση. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής. Κάτι που εμείς θεωρούμε μόνοι μας ότι δεν έχει μεγάλη αξία είναι οι ξένες εταιρείες που έρχονται να είναι υποψήφιες σε εμάς. Άρα να ξέρετε ότι ο διαγωνισμός πώς πήγε, τον κάναμε ανοιχτό, άρα πήραμε τις αιτήσεις, είχαν 6 μήνες υποβολής, 2 μήνες να απαντήσει η Ελλάδα. Μην ανησυχείτε, δεν απαντήσαμε σε 2 μήνες, πήραμε λίγο περισσότερο, εντάξει, για λόγους, πώς να το πω, εθνικούς. Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, ότι εμείς μελετήσαμε όλο το project πολύ σωστά και τώρα ξέρουμε ότι θα είναι μαζί μας. Και προσπαθώ να σας πω, εδώ είναι πάλι ένα χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Εμείς αρχίσαμε τώρα τον 3ο γύρο αδειοδότησης, αλλά μην ανησυχείτε, χωρίς να τελειώσουμε τον 1ο. Τα κάνουμε παράλληλα. Άρα τώρα υπογράψαμε για τον 1ο και για το 2ο, ένα κομμάτι του 1ου με ένα μπλοκ, ένα κομμάτι του 2ου με περιοχή και ταυτόχρονα ανοίγουμε τον 3ο. Άρα είναι καλό να τα έχετε στο μυαλό σας, νομίζω φαίνεται εδώ. Όταν τα κοιτάζετε τώρα, καταλαβαίνουμε για ποια μεγέθη μιλάμε. Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό που νομίζω δεν το βλέπετε, τουλάχιστον για όσους μ' ακούν. Εδώ αυτό θα είναι μόνο ένα οικόπεδο. Αυτό άλλο ένα, άλλο ένα. Αυτό σημαίνει τι πάνω κάτω. Σημαίνει ότι τα 20 οικόπεδα που βγάλαμε στον 1ο γύρο, τα έχουμε μετατρέψει σε 6. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει σχέση με το κτηματολόγιο, άμα θέλετε να το δείτε σε επίπεδο ξηράς. Άμα θέλετε να φέρετε μεγάλες εταιρείες, πρέπει να έχετε μεγάλα οικόπεδα. Άμα έχετε μικρά οικόπεδα, δεν έρχονται. Όταν είδαμε τα μεγέθη που μας παρουσίασες και στην Αυστραλία, εγώ μόλις άκουσα Αυστραλία, λέω εντάξει, τα νούμερα θα είναι. Αλλά και στην Πολωνία ήταν μεγάλα, μόνο και μόνο οι υποδομές. Ο μέσος Έλληνας, παρόλο που έχουμε τεράστια τεχνογνωσία στον τομέα το ναυτιλιακό, δεν ξέρει τα μεγέθη. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλάμε απλώς για καράβια υποστήριξης ή μιλάμε για το Prelude που είναι πάνω από 400 μέτρα μήκος που κάνει FLNG, δεν καταλαβαίνουμε πόσο θα αλλάξει η περιοχή.
Θα χρειαστούμε επίσης τουλάχιστον 2 σταθμούς υγροποίησης φυσικού αερίου. Και εδώ είναι πάλι ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλούσαμε παλιά για φυσικό αέριο, πολλοί μας έλεγαν και ποιος θα το χρησιμοποιήσει αφού είμαστε στο πετρέλαιο. Μετά όταν κάναμε υγραέριο έλεγαν εντάξει είναι επειδή είναι επεξεργασία. Τώρα ξέρετε ότι έχουμε αυτοκίνητα με LNG υβριδικά που υπάρχουν ήδη. Και θα έχουμε θέμα με τη στόχευση και στη συνέχεια το πώς θα είναι όλο το πλαίσιο. Είχαμε ακριβώς το ίδιο θέμα με τα αυτοκίνητα, τα καθαρά ηλεκτρικά, που μας έλεγαν οι πρώτες εταιρείες, μας έλεγαν όλες ότι αυτά που λέει η Τέσλα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και τώρα έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχει καμία μάρκα μεγάλη σε αυτοκίνητα που να μην έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συν υβριδικό, που αυτό είναι στάνταρ. Άρα, ποια είναι τα δεδομένα για την Ελλάδα? Πρώτα απ' όλα είναι πολλοί από εμάς που λένε γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μήπως είναι σημαντικό ή δεν είναι σημαντικό. Οι ίδιοι βέβαια δεν ξέρουν πόσα πληρώνουμε για να φέρουμε υδρογονάνθρακες. Να το ξέρετε ότι δεν το ξέρουν ούτε οι οικολόγοι. Γιατί λένε θα μπούμε στο φυσικό μου το λέτε όταν... θα μπούμε στο φυσικό... γιατί εγώ είμαι σαν το φυσικό αέριο, μπορώ να επεκταθώ. Δεν ωραία, έχω... ωραία, τέλεια. Ωραία. Άρα μπορώ να συμπιεστώ κιόλας. Θα σας ενημερώσω. Συνεχίζω. Ναι, ωραία. Λέω λοιπόν ότι όταν τους λέμε αυτά τα πράγματα, π.χ. εμείς έχουμε μια Ελλάδα που είναι πανέμορφη στα νησιά, κανένας δεν θέλει καμία πλατφόρμα πουθενά, και έχει ενδιαφέρον γιατί τα νησιά χρησιμοποιούν ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ναυτιλιακό πετρέλαιο, να ξέρετε, δεν έχετε δικαίωμα να το πουλήσετε σε πρατήριο. Είναι 3.000 χειρότερο από τη βενζίνη που παίρνετε. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί, το βάζουμε στα νησιά. Εντάξει, άρα όλα τα νησιά έχουν σταθμούς που μετατρέπουν αυτό το πετρέλαιο σε ρεύμα. Θερμοδυναμικά ξέρουμε ότι είναι το χειρότερο και το έχουμε. Εδώ λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα, ειδικά νότια, να έχουμε φυσικό αέριο. Άρα φυσικό αέριο για τους μη ειδικούς αλλά Έλληνες. Ποια είναι η ιδέα? Το φυσικό αέριο έχουμε 2 πράγματα που τα μπερδεύουμε. Εδώ έχουμε ένα φυσικό αέριο που μπορεί να προέρχεται και από διάσπαση πετρελαίου, το οποίο έχει μέσα ρήπους, αλλά μπορεί να έχουμε φυσικό αέριο που είναι βιογενές. Όταν είναι βιογενές, τα ποσοστά καθαρότητας είναι πολύ εντυπωσιακά. Άρα δίνω ένα παράδειγμα, αληθινό, το κοίτασμα Αφροδίτη είναι 99% καθαρό μεθάνιο, 98%. Το κοίτασμα Καλυψό είναι 99%. Υπάρχουν ανάλογα κοιτάσματα, ας πούμε, στη Γαλλία, το Gas de Lac που είναι. Εκεί πέρα έχουμε 16% θείο. Τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι η ποιότητα όταν έχουμε βιογενές αέριο είναι τόσο ψηλή που είναι σχεδόν αυτό που πετυχαίνουμε μετά το δηληστήριο. Αλλά τώρα θα το κάνουμε χωρίς το δηληστήριο. Άρα θα έχετε δικαίωμα να το πουλάτε με την ίδια τιμή. Άρα, τι σημαίνει, επειδή μιλήσαμε και για θέσεις εργασίας, σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου είναι 100.000 θέσεις εργασίας όταν το παίρνετε όλο το πλαίσιο. Δηλαδή από την εξόρεξη, την άνλυση, τα συστήματα τροφοδότησης, τα συστήματα υποστήριξης και τους ανθρώπους που λειτουργούν στον πρώτο και δεύτερο τομέα. Άρα θα χρειαστούμε, υπολογίζουμε πάνω από 2 σταθμούς τέτοιου τύπου. Το άλλο είναι που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα δεδομένα όσο αφορά τα θαλάσσια οικόπεδα, θα σας δείξω μερικές αξίες, είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε, ας πούμε, πόσο κοστίζει ένα θαλάσσιο οικόπεδο. Να ξέρετε ότι το θαλάσσιο οικόπεδο 12 παλιά άρχισε με 2 δις και έχει καταλήξει στα 100. Και είναι το ίδιο. Γιατί επειδή εντοπίσαμε κοιτάσματα, έχει ανεβεί η τιμή. Εδώ, να καταλάβετε ότι στο θαλάσσιο οικόπεδο 8-9 είμαστε τα 400. Θα μου πείτε, μα δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια νούμερα. Είναι δυνατόν γιατί είναι ένα τομέας όπου, επειδή είμαστε μέση θάλασσα, τα μισά έξοδα είναι μόνο και μόνο ήδη οι γεώτρες. Όταν λοιπόν
μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία, λίγο πιο γεωπολιτική και στρατηγική, είναι να φανταστείτε το εξής, ότι οι εταιρείες που έχουν πάει στην Κύπρο, δηλαδή η Total και η ExxonMobil, είναι οι ίδιες που έρχονται στην Ελλάδα. Άμα ήταν μόνο στην Ελλάδα, το πιο πιθανό ως Έλληνες είναι να μην πιστεύετε ότι θα έρθουν. Αλλά επειδή έχουν έρθει και στην Κύπρο, λες μήπως πάνε μόνο στην Κύπρο. Και αυτό το έχουν. Αυτό που μας βοηθάει είναι ότι ο αγωγός φυσικού αερίου θα περνάει από τα δύο και πηγαίνει προς την Ιταλία, το τακούνι της Ιταλίας. Αρχικά να ρωτιόμασταν αν ο αγωγός EastMed θα ήταν βιώσιμος. Να ξέρετε ότι από το 2015 ξέρουμε ότι όχι μόνο είναι βιώσιμος, αλλά είναι βιώσιμο και να τον διπλασιάσουμε. Άρα, για ποιο λόγο? Υπάρχουν πολλά πράγματα που συνδυάζονται. Η Γερμανία σταματάει το πυρηνικό της πρόγραμμα και θα κλείσει τους 11 αντιδραστήρες το 2020 και θα επενδύσει σε φυσικό αέριο. Εμείς θα είμαστε παραγωγοί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με την βοήθεια Ευρωπαίων όπως είναι οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και των Αμερικανών, οι οποίοι κατάλαβαν ότι επειδή θα είναι μεγάλα τα οποθέματα, συμφέρει να είναι στην περιοχή ως ενδιάμεση. Και όλοι αυτοί θα τροφοδοτούν ουσιαστικά Ιταλία και στη συνέχεια Κεντρική Ευρώπη, και από την άλλη πλευρά τα Βαλκάνια, είδαμε και εμείς διεθνούς χάρτες προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση, η οποία βέβαια μπαίνουμε αργά γιατί έχουμε και τα θέματά μας. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει μετά τις 7 Ιουλίου. Γιατί το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι στον πολιτικό χώρο προωθούν πράγματα τα οποία καταλαβαίνουν και πιστεύουν. Άμα δεν τα καταλαβαίνουν και δεν τα πιστεύουν, τα αργοπορούν. Άρα το λέω τώρα συνοπτικά. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα κόνσεπτ από το 82. Εμείς το ενεργοποιήσαμε το 95, το βάλαμε στην πολιτική το 2012 και το 2019 αναρωτιόμασταν πρέπει να κάνουμε θέσπιση της ΑΟΣ, ενώ η Κύπρος το έχει κάνει πριν 15 χρόνια. Ένα άλλο πράγμα σε επίπεδο γεωπολιτικό είναι πολλοί από εσάς που επειδή ακούνε επικαιρότητα αναρωτιούνται πάντα αν τελικά είναι καλό ή κακό. Σας υπενθυμίζω ότι άμα δεν έχετε ΑΟΣ, είμαστε στα διεθνή χωρικά ύδατα και μπορεί οποιοδήποτε να πάει. Και κανένας δεν θα μιλούσε ούτε για παραβίαση, αφού έχουν δικαίωμα. Αυτό τώρα τι γίνεται? Πρέπει να φανταστείτε ότι ο ελληνισμός, δηλαδή η ΑΟΣ της Ελλάδος και της Κύπρου μαζί, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ της Μεσογείου. Είναι πιο μεγάλη από την ΑΟΣ της Ιταλίας. Η Ελλάδα με την ΑΟΣ της είναι πιο μεγάλη σε επιφάνεια από την Γαλλία. Απλώς εμείς δεν το βλέπουμε, ενώ υπάρχει. Τι σημαίνει πρακτικά? Θέλουμε ή δεν θέλουμε, η Ανατολική Μεσόγειος θα αλλάξει λόγω των υδρογονανθράκων. Το βλέπουμε ήδη από το κοίτασμα Ζόρ, ένα υπεργιγαντιαίο κοίτασμα, το οποίο από μόνο του, με ένα μόνο, κατάφερε να αλλάξει την οικονομία της Αιγύπτου και να μετατρέψει μια καταναλώτρια χώρα σε εξαγωγέα. Αυτό που πρέπει να δούμε όταν τα βλέπουμε συνολικά είναι ότι το 2009 βρήκαμε το κοίτασμα Ταμάρ, το 10 τον Λεβιάθαν, το 11 την Αφροδίτη, στη συνέχεια τον Ζόρ στην Αίγυπτο και μετά, όπως ξέρετε, τα δύο άλλα στην Κύπρο. Έχουμε πολλά κοιτάσματα που είναι μεγάλης αξίας και στην πραγματικότητα τώρα το συνειδητοποιούμε. Άμα θέλετε να σας δείξω κάτι που είναι λίγο παράξενο, θα σας πω ότι εκεί που ζήτησε να πάει η ExxonMobil και η Total είναι σε θαλάσσια οικόπεδα που δεν έχουμε σχεδόν καθόλου σεισμικά. Άρα θα μου πείτε, μα είναι παράξενο αφού δεν παίρνουν αυτά που έχουμε μελετήσει. Διότι εκεί που βρίσκονται αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα έχουμε υποψήφια κοιτάσματα στόχη του τύπου ZOR. Δηλαδή μιλάμε για γιγαντιαία και υπεργιγαντιαία. Δεν μιλάμε μόνο για κοίτασμα.
Ένα πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας για να μην μπερδευόμαστε, όταν μιλάμε για κοίτασμα, ας πούμε όλοι ξέρετε το κοίτασμα στο κατάκολο. Το κοίτασμα στο κατάκολο, όταν θα το κάψουμε όλο, θα είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδας. Ενώ νότια της Κρήτης είναι 450 χρόνια. Άρα έχει μεγάλη σημασία η διαφορά. Το άλλο που θέλω να σας δώσω παράδειγμα, θα τα πιστέψετε γιατί είναι παραδείγματα στις άλλες χώρες. Άρα, άμα πάρετε το κοίτασμα Αφροδίτη, είναι 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ωφέλιμο πάχος 70 μέτρα και μας παράγει 4-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Το κοίτασμα Ζόρ είναι πιο μικρό. Είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα σαν επιφάνεια, αλλά έχει ωφέλιμο πάχος 600. Άρα είναι σχεδόν το δεκαπλάσιο από το άλλο. Όταν εμείς λέμε γιγαντιαίο, υπεργιγαντιαίο, είναι κατηγορίες που είναι καθιερωμένες. Δεν το λέμε επειδή υπάρχει μια υπερβολή. Άρα πρέπει να καταλάβετε τώρα ότι νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης περιμένουμε τουλάχιστον 5 στόχους του τύπου ΖΟΡ. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και την οικονομία νότια της Κρήτης εκ φύσης. Για ποιο λόγο? Γιατί όπως ξέρετε, επειδή έχουμε τον νόμο περί υδροανθράκων από το 1995, ο νόμος 2289, το λέω και για τους νομικούς, και τροποποιήθηκε το 2011 με την τροπολογία 4001, οι απολαβές πάνε στην περιφέρεια που βρίσκεται το κοίτασμα. Το 5% των απολαβών του ελληνικού δημοσίου, ελεύθερο, συν 20% στοχευμένο με θέματα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά. Άρα το 1/4 πηγαίνει στην περιφέρεια. Στις περιφέρειες ασχολούνται με αυτό το θέμα, είναι Ιωνίου, Πελοποννήσου, Κρήτης και λίγο Αττικής λόγω Κυθήρων. Δηλαδή ξαφνικά στην Αττική θα αγαπήσουν πολύ περισσότερο τα Κύθερα για το αυτό το 25% που θα τους έρθει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι πρώτον, όταν μας λένε, ας πούμε, ότι σε άλλα πράγματα πρέπει να δεχόμαστε όταν μας πιέζουν, γιατί δεν έχουμε τις ικανότητες να αναπτυχθούμε, να ξέρετε ότι την έχουμε την ικανότητα και λέγεται ελληνική ΑΟΣ. Δεύτερον, όσο αφορά τα μεγέθη, επειδή θα περάσουν αγωγή φυσικού αερίου αλλά και καράβια LNG, θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα θέλω να σας δείξω ποια είναι η διαφορά όταν οι πολιτικοί το πιστεύουν ή δεν το πιστεύουν. Θα πάρω το παράδειγμα της Κύπρου για να μην έχετε άγχος. Τελειώνω πολύ σιγά τότε. Άρα, στην Κύπρο βρέχει το κοίτασμα Αφροδίτη, οι πολιτικοί δεν το πίστευαν ότι είναι μεγάλο, άρα τι έκανε η Κύπρος, το πουλάει στην Αίγυπτο, η οποία θα το υγροποιεί. Αλλά μην ανησυχείτε, θα είναι ελληνικά καράβια που θα το μεταφέρουν. Και θα πληρώσουν 1,5 δισεκατομμύρια. Το πιο αστείο της υπόθεσης είναι μερικοί που όταν άκουσαν τον αριθμό 1,5, λένε ούτε 10 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, είμαι εκεί όταν έχουμε 9,5 διαφορά, λένε εντάξει, είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα, τι εννοώ με αυτό? Έχετε σκεφτεί αν είχαμε βάλει αυτό το φυσικό αέριο σε τερματικό σταθμό στην Κύπρο, με θέσεις εργασίες στην Κύπρο? 100.000 θέσεις εργασίες, έχουν 60.000 ανέργους. Δεν φτάνουν καν. Να παράγουν εκεί και να πουλάνε αυτοί, πάλι με τους Έλληνες εφοπλιστές. Αυτό πρέπει να φανταστείτε ότι εμείς θα το κάνουμε τουλάχιστον 2 φορές. Άρα νομίζω, και θα κλείσω έτσι, παρόλο που θα δυσκολευτείτε να το πιστέψετε αυτό που θα πω, μετά στο μέλλον, αυτά που θα λένε για μας, για αυτήν την εποχή, δεν είναι ότι περάσαμε από την κρίση, είναι ότι είμαστε η εποχή που αξιοποίησε την ΑΟΣ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή.